Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί και αγαπημένοι φίλοι τηλεθεατές. Καλησπέρα, παρεμβάσεις και κύριε Χεριστανίδου εδώ και όπως έχουμε πει κάθε μέρα με τους καλεσμένους που τιμούν την πρόσκλησή μας και μοιραζόμαστε πολλά και διάφορα τόσο της καθημερινότητας όσο και των αγωνιών μας. Γιατί οι αγωνίες πρέπει να παραδεχθούμε ότι έχουν υπερκαλύψει την καθημερινότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το αύριο λένε δεν έρχεται ποτέ. Αλλά αγαπητοί φίλοι, κάθε σήμερα που έρχεται. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σκληρό από εκείνο που έφυγε. Οπότε δεν έρχεται σειρά να ονειρευτούμε, να... Δεν θα πω όμως να οραματιστούμε, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που ακόμη, ίσως έτσι ρομαντικά σκεπτόμενοι, βιώνοντας αυτό το κομμάτι του εαυτού τους, οραματίζονται, προσπαθούν, σκέφτονται, εκτίθενται και πολλές φορές ίσως και κακοκαρδίζονται από την... Επιτρέψτε μου να πω από την αρρώστια τους εντός εισαγωγικών να ασχοληθούν με τα κοινά προκειμένου όλοι εμείς να έχουμε κάτι καλύτερο έξω από το σπιτικό μας. Και όταν λέω κάτι καλύτερο έξω από το σπιτικό μας, μιλάμε για εκείνες τις υπηρεσίες οι οποίες διευκολύνουν από τους πολύ απλούς, από τις απλές χαράξεις δρόμων μέχρι και το να έχουμε νερό καθαρό, ποιοτικό, αποχέτευση και αν... Φυσικά, σίγουρα καταλάβατε, μιλάμε με κάποιον άνθρωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν είναι άλλος από τον πρώην Δήμαρχο Δράμας και νυν Δημοτικό Σύμβουλο και Επικεφαλής της Παράταξης Πόλη και Ζωή, Κυριάκο Χαρακίδη, τον οποίο καλησπερίζω και καλωσορίζω στις παρεμβάσεις. Κύριε Χαρακίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Πρωτότυπη εισαγωγή. Ομολογώ, μου άρεσε. Και ήταν πολύ έτσι. Αποκαλυπτική, αν θέλετε, πάνω στο στόχο, to the point που λέμε στα ελληνικά. Mm-hmm. Δυστυχώς κακοκαρδίζεσαι τις περισσότερες φορές. Mm-hmm. Δυστυχώς mm-hmm. απογοητεύεσαι τις περισσότερες φορές. Και νομίζω ότι πολύ λιγότερες είναι οι στιγμές τις οποίες σε ικανοποιεί αυτό το οποίο έτσι mm-hmm. είχες στο μυαλό σου για να κάνεις και να προσφέρεις. Πλην όμως το αποτέλεσμα... Είναι αυτό που κάθε mm-hmm. φορά είναι που σε κρατάει και λες ναι, πρέπει να προσπαθήσουμε. Λίγοι άνθρωποι πλέον ασχολούνται με τα κοινά ανιδιοτελώς και το τονίζω, ανιδιοτελώς. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Σε οποιαδήποτε διαδικασία εκλογική, δεν μιλάω για το Δήμο mm-hmm. μόνο, μιλάω για την περιφέρεια, μιλάω για τις εκλογές mm-hmm. τις εθνικές. Πρέπει να το προσέχουμε πάρα πάρα πολύ και να μην επιβεβαιώνουμε το ρητό, αυτό το μαντρί, αυτό το τυρί βγάζει. Άρα εμείς επιλέγουμε αυτούς που μας διοικούν σε οποιοδήποτε mm-hmm. πόστο και αν είναι. Σαφέστατα, το ότι το να ασχολείται κανείς με τα κοινά, αφού ανοίχτηκε έτσι, ναι. μπήκαμε στην εισαγωγή αυτή, και έχει όλα αυτά τα αρνητικά, τα θετικά όπως είπα είναι όταν βλέπεις το αποτέλεσμα και κυρίως είναι όταν βλέπεις τα παιδιά, τους νέους και μιλάω μάλλον τα παιδιά, οι πολύ μικρές ηλικίες όπου είναι αυτά που περιμένουν, που περιμένουν χωρίς να το απαιτούν, ναι. είναι αυτά που χρειάζονται μια πόλη που αναπνέει, μια πόλη που μπορεί να προσφέρει στα παιδιά αυτό που θέλουν, είτε λέγεται πράσινο, είτε λέγεται παιχνίδι, έτσι, είτε λέγεται ανοιχτή πόλη, εν πάση περιπτώσει, να μπορεί να ζει σε μια όχι ευρωπαϊκή πόλη, όπως πολλοί πολιτικοί συνηθίζουν να λένε, εγώ δεν το συνηθίζω, αλλά σε μια βιώσιμη πόλη, μια πόλη ανθρώπινη και εκεί είναι που κάθεσαι και λες ναι, πρέπει όλοι να προσφέρουμε όσο γίνεται περισσότερο. Είμαι ένας από αυτούς που κανονικά δεν θα έπρεπε ή δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου mm-hmm. να... Εμπλακείτε, να ασχοληθείτε με αυτά. Με τα κοινά mm-hmm. και μάλιστα τόσα πολλά χρόνια, με τόση μεγάλη ένταση και από τόσο μικρή ηλικία. Αλλά δυστυχώς, όπως είπα, η λειψανδρία στην πολιτική είναι προφανής. Ναι, είναι προφανής φυσικά, και ναι, πάντα ναι. και θα ξαναπώ, δεν μιλώ μόνο για τον Δήμο της Δράμας. Και η λειψανδρία στην πολιτική και οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι στην πολιτική δεν έχουν ως στόχο την ανιδιοτελή προσφορά, αλλά πάντα έχουν κάτι πίσω από το μυαλό τους. Αυτό δυστυχώς
παρασύρει και όλους τους υπόλοιπους και άρα ο σοφός λαός εισαγωγικά ήθιστε να λέει όλοι είστε το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, απαντάει ο Κυριάκος ο Χαρακίδης. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε αυτό που κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν για πολιτικά ωφέλη, για ψηφοθυρικούς λόγους κάθε φορά στις εκλογές, σε κάποιες ή σε συχνές δημόσιες παρουσίες τους. Δεν είναι έτσι. Εγώ θα συμπληρώσω και το άλλο, κύριε Χαρακίδη. Προέρχεσαι από τον ιδιωτικό τομέα που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εκεί, αν δεν ξέρεις κολύμπη, με τα μπρατσάκια που σου δίνουν κατά καιρούς ή όποιες έτσι να πούμε προσφορές κυβερνητικές, δεν μπορεί κάποιος να επιβιώσει. Και ο ιδιωτικός τομέας νομίζω ότι ξέρει πάρα πολύ καλά να τιμά και το παραμικρό ευρώ, την επένδυση αυτή που θα επιφέρει πολλαπλάσια ωφέλη, έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί, έτσι δεν θα λειτουργήσει και εάν και εφόσον διοικήσει? Φυσικά. Mm-hmm. Αλλά αυτό εδώ δυστυχώς κατ' άλλους είναι μειονέκτημα το να είσαι επιχειρηματίας και να ασχολείσαι με τα κοινά και ταυτίζεσαι ότι επειδή είσαι επιχειρηματίας κοιτάς την πάρτη σου και βλέπεις από το Δήμο ή από την περιφέρεια ή οπουδήποτε τα συμφέροντά σου, έχω να πω ότι και είμαι εδώ, όχι εδώ απλά στο πάνελ, αλλά είμαι στην πόλη, κυκλοφορώ έξω άνετα και με ψηλά το κεφάλι, ποτέ δεν χρειάστηκε να κάνω κάτι προς όφελός μου από την εμπλοκή μου στα κοινά, παρότι έχω κατηγορηθεί πολλές φορές ή αν θέλετε από λάσπη, δόξα τω Θεώ. Δεν ξέρω άλλον πολιτικό, άλλον ασχολούμενο με τα κοινά να πω, γιατί δεν θεωρούμε πολιτικός με την έννοια αυτή την καθαυτή. Δεν ξέρω άλλον να έχει λιδωρηθεί τόσο πολύ, να έχει φάει τόση λάσπη. Και δεν μιλώ μόνο στις εκλογές. Δεν έχουμε και ανεμιστήρα τώρα να το... Και δεν μιλώ μόνο στις εκλογές του Δήμου. Ναι. Μιλώ από το επιμελητήριο. Έτσι, στις εθνικές εκλογές, γιατί το έχουμε ακούσει ο Χαρακίδης θα κλείσει, ο Χαρακίδης είναι απατεώνας, ο Χαρακίδης είναι έτσι, ο Χαρακίδης είναι αλλιώς, ο Χαρακίδης βολεύει τους δικούς του. Ούτε ένα παιδί στο δημόσιο, ούτε ένα παιδί στο Δήμο. Τα παιδιά μου είναι μαζί μου. Στη δουλειά όλα και μαζί μου στη δουλειά και δικές τους δουλειές παράλληλα κάνουν. Δόξα τω Θεώ είμαι πολύ ευχαριστημένος και ικανοποιημένος από τα παιδιά μου και δεν χρειάστηκε ούτε καν προσπάθεια να κάνω για να κάνω κάτι άλλο. Είναι να πω από τους ευνοημένους. Δεν κάνω αρνητική κριτική σε μια διαφορετική επιλογή, αλλά αυτή είναι η παρουσία του Χαρακίδη στα κοινά, εν πάση περιπτώσει. Και δυστυχώς το να είσαι επιχειρηματίας, να σας πω μόνο ότι όταν ξεκίνησα στο Δήμο, όλη η φρασιολογία τότε του Θωμάτου Μαργαρίτη, αλλά κυρίως των παρατραχάμενων του εκεί, αντιδημάρχων, συμβούλων και δεν ξέρω εγώ, ήταν ο Χαρακίδης επιχειρηματίας. Αυτά δεν ξέρω εγώ. Και όταν πήραμε τις εκλογές και ο Δήμος πήγε περίφημα, όπως όλοι ομονοούν και ομολογούν, στη Δράμα, το γιατί δεν μας ξαναεπέλεξαν είναι ένα άλλο θέμα, έτσι, αλλά και πήγε, λέει βέβαια, λέει, αφού ήταν επιχειρηματίες, λέει, λειτουργήσε επιχειρηματικά. Οπότε... και έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, προεκλογικά λέγανε τότε ότι ο Χαρακίδης, επιχείρηση, μαγαζί θα τον κάνει το Δήμο. Όταν πήγε καλά, ναι, επειδή ήταν επιχειρηματίας. Ναι, κύριε, επειδή ήταν επιχειρηματίας, επειδή βάζουμε τα πράγματα κάτω και λέμε πώς πρέπει να λειτουργήσει ο Δήμος. Αντικειμενικά, αμερόληπτα, όπως πρέπει. Και ας έρθει ένας δημότης, ο οποίος να μου πει εν γνώση μου ότι τον έχω αδικήσει. Ότι εν γνώση μου έχω κάνει αρνητικό σε αυτόν, στην γειτονιά του, στην οικογένειά του, οπουδήποτε. Ας έρθει ένας και να το πει δημόσια, ότι ξέρεις, κύριε Χαρακίδη, δεν κάνατε και οι... Επειδή προηγούμενα, κύριε Χαρακίδη, είπατε το ότι, ότι χάσαμε στις επόμενες εκλογές είναι ένα άλλο θέμα. Το έχετε συζητήσει διεξοδικά με τα στελέχη της παράταξης σας? Έχετε μία παράταξη την οποία ιδρύσατε εσείς και της οποίας επικεφαλής παραμένετε εδώ και χρόνια εσείς. Το έχετε συζητήσει, τολμήσατε να βάλετε το δάχτυλο και το τύπο τον ήλιο? Φυσικά και για τις επιλογές μας, οι οποίες ήταν κάποιες λαθεμένες επιλογές και μπορώ να πω από την περίοδο που ήμασταν Δημοτική Αρχή και μιλώ σε πρόσωπα τα οποία είτε αξιοποιήσαμε και δεν έπρεπε, δεν είχαν το background για να
προσφέρουν, είτε σε πολιτικές, εν πάση περιπτώσει, επιλογές, οι οποίες ήταν διαφορετικές. Ήταν στις συγκυρίες, έτσι, εκλογές του 2014, αν θυμάστε, είχαμε απέναντι όλο το πολιτικό φάσμα από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και το καθεξής. Οι εκλογές του 2019 και εκτός αυτού, τη δεύτερη Κυριακή, πήγανε όλοι για μπάνιο. Δεν θέλανε κανένας να κάνει, έτσι. Το 19 ήταν μια ίδια κατάσταση. Το project προέτρεψε τον κόσμο να ψηφίσει Μαμψάκο και όχι Χαρακίδη. Όπως είχε γίνει και το 2014, ήταν και το 19 το τσουνάμι της, να πω, της Νέας Δημοκρατίας και μας πήρε η μπάλα. Ήταν έτσι. Και η προκήρυξη από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα το θέμα είναι ένα. Ναι. Πού είμαι. Χάσαμε τις εκλογές το 2014, χάσαμε και το 2019. Mm. Πήγε η πόλη ένα βήμα πιο μπροστά από εκεί που την αφήσαμε. Όποιος έχει άποψη επί αυτού του ερωτήματος να την καταθέσει. 2-5-21-0-50. Αν πήγε η πόλη μπροστά ή δεν πήγε η πόλη μπροστά. Ας βάλουμε εμένα το τηλέφωνο αυτό με ενδιαφέρει. Στην οθόνη μας. Όποιος και να εκλεγεί, καλοδεχούμενος πρέπει να είναι από όλους μας. Το θέμα είναι, ο καλοδεχούμενος έχει κάνει έργο. Έχει κάνει καλό έργο. 7 χρόνια είναι η Δημοτική Αρχή. Μάλιστα. 7 χρόνια η Δημοτική Αρχή. Αυτοί που κάναν πλάτες σε αυτήν τη Δημοτική Αρχή στις προηγούμενες εκλογές ήταν ικανοποιημένοι ή απλά επειδή είχαν προσωπικά με τον κύριο Χαρακίδη θέλαν να είναι απέναντι ή με τον κύριο Μλεκάνη, γιατί βλέπουμε όψιμα να βγάζουν και δελτία Μλεκάνη, Χαρακίδη και δεν ξέρω εγώ. Πρέπει να τους πληροφορήσω εδώ και το λέω δημόσια ότι του Μλεκάνη, αυτοί που γράφουν και λένε για το Μλεκάνη, ούτε το μικρό δαχτυλάκι δεν μπορούν να ακουμπήσουν. Ούτε το μικρό δαχτυλάκι δεν μπορούν να φτάσουν. Τους βλέπω στο Δημοτικό Συμβούλιο, τους έβλεπα και πριν, ποια είναι η παρουσία τους, ποια είναι η προσφορά τους και τι περιμένουν, εν πάση περιπτώσει, ποιον περιμένουν να μιλήσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να τοποθετηθούν και οι ίδιοι. Βλέποντας τις τελευταίες δημοσιεύσεις, τα δελτία τύπου και τις τοποθετήσεις των άλλων παρατάξεων, ο επικεφαλής, πραγματικά, όταν κλήθηκα να καλέσω τον, δηλαδή όταν βγαίνει το πρόγραμμα να καλέσουμε τον Κυριάκο Χαρακίδη, ειλικρινά φοβήθηκα γιατί. Δόντια και νύχια αρπακτικών, χαρακτηρισμοί οι οποίοι με τρομοκράτησαν αρχικά, αν και γνωριζόμαστε στη δράμα. Λέω, τόσο πολύ έχει μεταλλαχθεί ο Κυριάκος Χαρακίδης από τότε που μιλήσαμε. Δηλαδή, με εξέπληξε το γεγονός. Οι στρούχτορα κατεβάζουν τον κύριο Μλεκάνη. Σε τι, δηλαδή, τόσο πολύ μεγάλη διαπλοκή μπορεί να υπάρχει σε μια παράταξη η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αντιπολίτευση, προκειμένου να μην δρομολογηθούν εξελίξεις υπέρ των Δραμηνών, κύριε Χαρακίδη. Αν είναι δυνατόν. Και, εν πάση περιπτώσει, η παράταξη πιο απόλυτη ζωή έχει αποδείξει και αυτή την περίοδο που είμαστε εμείς ζωνών αντιπολίτευση, ότι η συνεισφορά μας στο Δήμο και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στα τεκτενόμενα στο Δήμο, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όποιος αυτό δεν το αποδεχτεί, τότε νομίζω ότι δεν θέλει να δει την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, το ότι βγήκαμε εμείς, γιατί καταλαβαίνω τι λέτε, από το δελτίο τύπου του κ. Τσιαμπούση, που αναφέρθηκε βάση το δελτίο τύπου το οποίο βγάλαμε εμείς για την αμοιβή του ως μελετητή στο έργο του Δημοτικού Σταδίου, των Κερκίδων του Δημοτικού Σταδίου. Και αυτό το οποίο είπαμε εμείς, τι ήτανε, κάτι πολύ απλό. Ότι αυτό εδώ που έκανε ο κ. Τσιαμπούσης, βεβαίως είναι νόμιμο. Δεν είναι όμως ηθικό. Δεν μπορεί ο επικεφαλής μιας παράταξης, ένας ο οποίος θέλει να γίνει δήμαρχος στο Δήμο της Δράμας, έμεσα να αμείβεται για μια προσφορά του, έτσι, προς το Δήμο της Δράμας, που κάνει, προσέξτε, ακόμη πιο ιδιαίτερο το κάνει, ένας δωρητής. Καλά, εδώ το δεν γίνεται, φανταστείτε ότι η νομοθεσία καταρχήν. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Καλά, δεν έχει δικαίωμα ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είναι. Βεβαίως έχει δικαίωμα, οπότε, όπως έχουν όλοι. Αλλά αν δείτε την νομοθεσία, η οποία λέει ότι όσοι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν ή μη δημοτικοί σύμβουλοι για να συμμετέχουν στις επόμενες εκλογές, δεν πρέπει να έχουν οικονομική σχέση με τον Δήμο που πηγαίνουν, πάνω από 5.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται και λέει ο νομοθέτης ότι και εδώ υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Δεν μπορείτε να μπαίνετε. Το να ψάξεις να βρεις
ένα πλάγιο τρόπο για να το κάνεις. Δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα είμαστε, μπορεί να βρεις 100 πλάγιους τρόπους. Καλά, έχουμε 10 νόμους. Εδώ όμως δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Εδώ είναι, θες να γίνεις δήμαρχος στη Δράμα και περιμένεις από τον δωρητή που δωρίζει μια μελέτη στο Δήμο να πληρωθείς τα 1.000-1.200 ευρώ. Σε και μια... μάλιστα στο ίδιο δελτίο τύπου που αναφέρεστε, κατ' ομολογία του να λέει ότι συμμετείχε και στη μελέτη για το σκοπευτήριο και συμμετέχει και σε άλλες μελέτες. Το δηλώνει ο ίδιος του. Ναι, δηλαδή ναι. Δεν υπάρχουν στη Δράμα άλλοι τοπογράφοι μηχανικοί ή είναι ο κορυφαίος τοπογράφος μηχανικός ο κ. Ιαμπούσης. Το να εκμεταλλεύομαι μια θέση γιατί είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο ή είμαι επικεφαλής μιας παράταξης η οποία παίζει ρόλο στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να και να στο προτείνουν, δεν το αποδέχεσαι. Σε έναν άλλον, θα πάει σε κάποιον άλλον τοπογράφο. Αν είναι δυνατόν. Έτσι όπως θα τοποθετείτε όμως, κύριε Χαρακίδη, υποψιαζόμαστε όλοι ότι υπάρχει εκείνο που λέμε συγκοινωνούν τα δοχεία από την Δημοτική Αρχή στην αντιπολίτευση, σε παρατάξεις αντιπολίτευσης κτλ. Κάτι το οποίο μας εκπλήσει. Γιατί αλλιώς... σας εκπλήσει. Ένα λεπτό. Αλλιώς είχε ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Βλέπαμε ότι υπήρχε μια κάποια αγαστή αρχικά ένταση με εσάς λόγω των εκλογικών αποτελεσμάτων. Μετά είδαμε ότι συμπλέψατε με τη συγκεκριμένη παράταξη σε σχέση με τη ΔΕΚΠΟΤΑ. Τώρα βλέπουμε εντελώς διαφορετικούς δρόμους του συγκεκριμένης Δημοτικής Παράταξης της Αντιπολίτευσης με την Δημοτική Αρχή. Θα σας πω το εξής. Και εσείς κατά μόνας. Να σας πω ναι. Το ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο ενίοτε μπορεί να συμπλέψεις είτε με ναι. μια παράταξη αντιπολίτευσης είτε με την συμπολίτευση δεν είναι παράξενο και έτσι πρέπει να γίνεται. Άλλωστε και όταν έγινε ο νόμος με την απλή αναλογική αυτή τη φιλοσοφία είχε. Τι έχετε να χωρίσετε, αν είναι κάτι σωστό και νόμιμο, εδώ είμαστε όλοι μαζί να το κάνουμε. Αυτά τα οποία έχουμε προτείνει στα 2 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο και ακολούθησαν οι υπόλοιπες παρατάξεις ή, προσέξτε, υιοθετήθηκαν από τη Δημοτική Αρχή, ήταν πρωτοβουλίες παράταξη Πόλη και Ζωή. Δεν μας έφερε κάποιος άλλος κάποια πρωτοβουλία στην οποία σημαντική εννοώ και σε θέματα σημαντικά στα οποία θα έπρεπε να ακολουθήσουμε, προτάσεις συγκεκριμένες. Από εκεί πέρα, το project, το κύριο Τσιαμπούσης με τον κύριο Μαμψάκο, χέρι-χέρι δεν ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Πριν από τις εκλογές, μαζί δεν πηγαίνανε στην Αθήνα και βγαίνανε και κάνανε δηλώσεις. Με μένα κάνανε δηλώσεις. Οι δυο τους μόνοι τους και βγαίνανε και κάνανε δηλώσεις. Τι πετύχαν στην Αθήνα, τι κάναν στην Αθήνα, συνεργαστήκαν και στις εκλογές, πετύχαν το αποτέλεσμα να μην εκλεγεί η παράταξη Πόλη και Ζωή και ο Χαρακίδης και σήμερα σκοτώνονται, ξέρω εγώ, ο Τσιαμπούσης με τον Μαμψάκο. Ο λόγος. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Δεν τον ξέρω εγώ. Ας απαντήσουν αυτοί. Καλά, εμείς σήμερα φιλοξενούμε εσάς. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να πιθανολογεί. Δεν μπαίνω δηλαδή ούτε να πω πιθανά σενάρια. Δεν με απασχολεί. Είναι δικό του θέμα. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι να κρίνουμε και να μας κρίνουν καλοπροαίρετα τις πράξεις τους και τις πράξεις μας. Αυτό φυσικά είστε. Γι' αυτό είμαστε. Στους πολίτες, και φυσικά. Γι' αυτό είμαστε και δημόσια πρόσωπα. Γι' αυτό. Λέγεται ότι ασχολούμαστε με τα κοινά. Και το κοινό, αυτός ο κόσμος, ο λαός που ψηφίζει, αλλά και όχι μόνο, έχει το δικαίωμα να κρίνει όλα αυτά τα οποία λέμε πάντως, και λένε. Επειδή όλους εσάς που ασχολείστε με τα κοινά σας κρίνουμε στις εκλογές, τότε μπορούμε να σας κρίνουμε, αυτή τη στιγμή στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, όπου υπάρχει πολιτική εκπομπή, υπάρχει μια πολύ σκληρή κριτική απέναντι σε εσάς και στην παράταξή σας. Πρέπει να το πούμε αυτό από την πλευρά φυσικά των πολιτικών σας αντιπάλων. Εκεί σταματώ. Τώρα οι πολίτες τι συμπεράσματα θα βγάλουν, θα φανεί την ημέρα του απολογισμού. Οι πολίτες λένε στην καρυδιά που έχει καρύδια πετροβολούν για να παίζουν καρύδια. Ή επί των κορυφών πίπτουν κεραυνοί μου, λέγε μια πολύ αγαπημένη φίλη. Στα άδεια μύδια δεν. Μάλιστα. Οπότε... Άρα σας ικανοποιεί από ό,τι καταλαβαίνω που ασχολούνται με αυτόν τον τρόπο με την πόλη και ζωή, κύριε Χαρακίδη, γιατί μέσα από αυτή την ένταση βγαίνει προς τα έξω η πρόταση της παράταξής σας σε πολλά και διάφορα θέματα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί την οποία πρόταση, τις οποίες προτάσεις, αν ανατρέξετε, γιατί θα έρθει και ο καιρός που θα φτάσουμε και στην προεκλογική περίοδο, σε αυτές τις προτάσεις λοιπόν τις οποίες λέμε και βγαίνουν και
αντιτίθενται, θα δείτε συντεταγμένα που τις ψηφίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Δημοτικό Συμβούλιο χθες και συνεχίζουμε να είμαστε εντός των τηλεδιασκέψεων, κύριε Χαρακίδη. Τα μέτρα φεύγουν σιγά σιγά. Είναι αυτό το τεστ που γίνεται στους εργαζόμενους. Εμείς στο Δήμο δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε κάτι τέτοιο προκειμένου τα Δημοτικά Συμβούλια να πάρουν το χρώμα και φυσικά το ύφος των... μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή της απευθείας. Το έχω βάλει επανειλημμένα το θέμα των διαζώσεις συνεδριάσεων. Χτες το έβαλε και κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος πάλι. Είναι αδιανόητο τώρα να μην γίνονται συνεδριάσεις. Δεν απαγορεύεται να γίνει διαζώσεις. Προφανώς συμφέρει αυτό στην Δημοτική Αρχή και είμαι απόλυτος τη συμφέρει, γιατί με αυτόν τον τρόπο κρύβεται, δεν εμφανίζεται και έτσι μπορεί και υπεκφεύγει πολλών δεινών. Δεν είναι δυνατόν να ανοίγουν τα σχολεία, τα παιδιά να πηγαίνουν στα σχολεία, οι καθηγητές να πηγαίνουν στα σχολεία, οι υγειονομικοί στα νοσοκομεία, εμείς στις δουλειές μας και να μην μπορεί να συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και μάλιστα όταν έχεις και το χώρο, αν θες να μην το κάνεις στην αίθουσα συνεδριάσεων που δεν χρειάζεται να αλλάξουμε χώρο, γιατί και το κάνουμε το τα σελτές, αλλά πάμε στο χώρο εκδηλώσεων, στο ισόγειο, όπου είναι μεγάλος ο χώρος και μπορεί να γίνει κάλλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι φοβούνται? Πολλά. Η ερώτηση, εγώ δεν μπορώ να την απαντήσω την ερώτηση. Απαντάω εγώ απλοϊκά θα έλεγα τον κορονοϊό και προστατευόμαστε, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Και σε σχέση με τη θάσευση του κορονοϊού, πριν πάμε στο διάλειμμα, κύριε Χαρακίδη, για να συζητήσουμε μετά τα θέματα που αναπτύξατε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πώς βλέπετε τα πράγματα στον παρελθόντα χρόνο, αλλά και τώρα? Είμαστε μπρος εξαγγελίες για μια ακόμη φορά της κυβέρνησης, που αφορούν φυσικά και τις τοπικές κοινωνίες. Και τι ακριβώς, πώς βλέπετε να το χειρίστηκε ο Δήμος Δράμας, γιατί πολλές φορές ακούσαμε και τον κύριο Παναγιωτίδη και άλλους δημοτικούς συμβούλους που είναι σε αυτό το κομμάτι της κοινωνικής μέρημνας να υπερασπίζονται ένα έργο που, εντάξει, δώσαμε στη δική σας εικόνα. Είμαι σε αναμονή μιας απάντησης σε έγγραφο αίτημά μου προς το Δήμο να μου απαντήσει όχι για αυτά που έχει κάνει, γιατί δεν έχει κάνει, αλλά να μου απαντήσει τα χρήματα τα οποία μας έχουν δοθεί για την πανδημία, για τον περιορισμό της πανδημίας, τα 720.000 ευρώ, τι έχουν γίνει, ποιες δράσεις έχουν γίνει, αν έχουν δοθεί τα χρήματα που είχαν αποφασίσει οι 220.000 για το νοσοκομείο και θα δίναμε και άλλα στη συνέχεια, και τι έχει γίνει. Δεν έχω πάρει απάντηση, έχω την εντύπωση ότι οι 30 μέρες έχουν παρέλθει, θα περιμένω ακόμη λίγο μέχρι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να λάβω την απάντηση. Γιατί ταυτόχρονα με το ερώτημα αυτό είχα υποβάλει και ερώτημα για τα έργα του Φιλόδημος 1 και Φιλόδημος 2 που βρίσκονται, για τα οποία πήρα έγγραφη απάντηση από την τεχνική υπηρεσία που ακριβώς είναι και ποια έργα μεταφέρονται στο Αντώνη Στρίτη, σε ένα θέμα το οποίο απασχόλησε για χθες το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά αφού θέλετε στο δεύτερο μέρος να. Θα πάει στο δεύτερο μέρος. Έτσι όπως το θέσατε, εμείς είχαμε, σαν πολίτες, είχαμε την εντύπωση ότι τα χρήματα τα οποία αποφασίστηκαν να δοθούν στο νοσοκομείο ήταν με fast track διαδικασία, κύριε Χαρακίδη. Όχι, δεν αμφιβάλλω ότι. Έχετε δηλαδή την εικόνα του τι ακριβώς έγινε. Ακριβώς. Δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να δόθηκαν τα χρήματα αυτά εδώ. Απλά ζητάω να μου πούνε. Πού πήγαν οι 720.000, σε τι δράσεις, τι έχει γίνει. Γιατί εμείς που είμαστε και δημοτικούς σύμβουλοι δεν είδαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο το μόνο θέμα για χρήματα από αυτό το κουμπαρά να πω, αποφασίστηκε να πάνε στο νοσοκομείο 220.000. Και θέλω να δω τι ακριβώς έχει γίνει. Και αν δεν έχει γίνει όχι μόνο προς το νοσοκομείο αλλά στο σύνολο των χρημάτων, για ποιο λόγο, όταν οι υπόλοιποι δήμοι έχουν καταναλώσει τα χρήματα αυτά εδώ, παίρνοντας μέτρα υπέρ των δημοτών τους. Μάλιστα. Εδώ έχει να κάνει με την υγεία των δημοτών μας. Και όσοι επέρονται ότι τρέχουν και προσπαθούν και δουλεύουν μέρα νύχτα για τα κοινωνικά, για την κοινωνική βοήθεια προς τους συμπολίτες μας από το Δήμο, ναι. Είναι υποχρέωση του Δήμου για να τα κάνει και να μην περιμένουν χειροκροτήματα.
για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, θα περιμένουμε λίγο στους δέκτες. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε μετά με τον Κυριάκο Χαρακίδη και να πάμε στην ουσία των θεμάτων που συζητήθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο.